Γεια χαρά φίλοι και φίλοι του Game Over GR. Είμαι ο Γιώργος Καλήφας και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί τον προβολέα EHTW5820 της Epson. Προβολής, μια ιδιαίτερη κατηγορία συσκευών που πολλές φορές τρομάζει τον καταναλωτή λόγω του ενδεχομένως υψηλού κόστους απόκτησής τους ή κυρίως της διαδικασίας του στισίματος. Δηλαδή πολλοί σκέφτονται ότι δεν έχω χώρο, πρέπει να αγοράσω ένα πανί, πρέπει να τραβήξω καλώδια κλπ. Αυτό αν και αληθεύει, η αλήθεια είναι ότι η προβολής είναι μια κατηγορία συσκευών που μπορεί να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία αν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος στο σπίτι, είναι σημαντικό αυτό, ώστε να μεταφέρετε τον κινηματογράφο κυριολεκτικά στο σαλόνι σας και όταν μιλάμε για gaming να ζήσετε μια εμπειρία χωρίς προηγούμενο. Λοιπόν, ο EHTW5820, έχω και το σκονάκι μου εδώ πέρα για να μην κάνω κάποιο λάθος, είναι ένας προβολέας που ανήκει στη μεσαία κατηγορία θα λέγαμε. Δηλαδή, δεν είναι από τους πολύ φθηνούς που μπορούμε να βρούμε στην αγορά με κόστος 400, 500 ή 600 ευρώ, ούτε βέβαια από τις πολύ ακριβές προτάσεις από τους κατασκευαστές που μπορούν να φτάσουν τα 2, 3, 4.000 ευρώ. Διαθέτει ανάλυση 1080p και τεχνολογίας 3LCD. Το 3LCD ουσιαστικά είναι μια εξέλιξη της τεχνολογίας LCD που είχαν προβολή στις Epson εδώ και πολλά χρόνια. Και η διαφορά που έχει με άλλες τεχνολογίες, κυρίως DLP, και θα πω για DLP γιατί εγώ έχω έναν προβολέα DLP και τον έχω χρόνια και τον έχω δοκιμάσει, είναι ότι με την τεχνολογία 3LCD, LCD γενικώς, αλλά ακόμα περισσότερο με την 3LCD αυτών των προβολέων, ότι δεν βλέπεις το φαινόμενο του ουράνιου τόξο που λέμε. Δηλαδή, πολλές φορές σε κινούμενες εικόνες, πολλοί, όχι όλοι, αλλά πολλοί θεατές μπορεί να βλέπουν τα τρία χρώματα να διαχωρίζονται ως είδωλο στις εικόνες. Αυτό το φαινόμενο του ουράνιου τόξου δεν συμβαίνει στους προβολείς που έχουν 3LCD panel. Από εκεί και πέρα, ο EHTW5820 έχει μία είσοδο HDMI 1.4, 1.6x manual zoom και manual focus, έχει φωτεινότητα 2.700 lumens, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους σύγχρονους προβολείς, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε χωρίς να είναι το σπίτι κλειστό, χωρίς να κατεβάζετε ρολά, να τραβάτε κουρτίνες. Πίσω τώρα, βλέπετε, έχουμε ανοιχτά παράθυρα με ηλιόλουστη μέρα και έχουμε το χαμηλό mode κιόλας, το οικονομικό αυτή τη στιγμή, μπορεί να πάει και πιο ψηλά η φωτεινότητά του, χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσουμε ρολά, να κλείσουμε παράθυρα, να σβήσουμε φώτα. Υπάρχουν και φώτα που βλέπουμε εμείς εδώ τώρα που έχουμε για την εγγραφή του βίντεο και παρόλα αυτά ο προβολέας στο χαμηλό mode του, επαναλαμβάνω, δείχνει πάρα πολύ καλά. 60.000 προς ένα contrast, πολύ σημαντικό, έχει πάρα πολύ καλό μαύρο αυτός ο προβολέας, θα πούμε εντυπώσεις σε λίγο, να πούμε πρώτα τα χαρακτηριστικά του. Έχει ενσωματωμένο ηχείο 10W, πολύ σημαντικό και αυτό θα πούμε σε λίγο γιατί. Σχετικά μικρό βάρος, 3,8 κιλά, έτσι κι αλλιώς δεν είναι απολύτως φόρητος προβολέας, αλλά 3,8 κιλά είναι πάρα πολύ χαμηλό βάρος, μπορείτε να το μεταφέρετε εύκολα. Και δίνει από 30 ως 300 ίντσες προβολή, που σημαίνει ότι μπορείτε να το βάλετε, δεν είναι ultra short throw προβολέας βεβαίως, πρέπει να το πούμε αυτό, θέλει μια απόσταση από το πανί, από τον τοίχο σας, αλλά μπορεί να δώσει από 30 ίντσες, που κανείς δεν θα δίνει βέβαια 30 ίντσες σε προβολέα, μέχρι 300. Εμείς εδώ το πανί που βλέπετε πίσω που έχουμε είναι στις 120 ίντσες και το έχουμε περίπου στα 2 μέτρα 2 και κάτι για να μας δώσει γύρω στις 100 καθαρές ίντσες, στο περίπου σας λέω τώρα. Από εκεί και πέρα, πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του προβολέα αυτού είναι ότι είναι Android TV. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το συνδέεται με το Wi-Fi σας, με το που τον ενεργοποιήσετε και αυτομάτως κατεβάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν να κάνουν με Android TV, YouTube κλπ, Netflix, Amazon Prime, οτιδήποτε άλλο σχετικό με Android TV και αυτομάτως δεν χρειάζεται να βάλετε καμία συσκευή επάνω, να ρίξετε Google Cast ή οτιδήποτε άλλο, Chromecast ή οτιδήποτε άλλο και μπορείτε να δείτε κινηματογράφο βάζοντας επάνω, συνδέοντας, συγγνώμη, απλά Wi-Fi. Πάμε να δούμε τις εντυπώσεις μας από περίπου 3 εβδομάδες δοκιμών που έχουμε με τον Epson EHTW5820. Εμείς έχουμε τον προβολέα της Epson, τον EHTW5820, περίπου 3 εβδομάδες τώρα και όπως καταλαβαίνετε οι δοκιμές μας έχουν πιάσει δύο τομείς που μας ενδιαφέρουν άμεσα. Τον κινηματογράφο προφανώς,
τηλεοπτικές σειρές, κινηματογραφικές ταινίες κλπ. Που βλέπουμε από Amazon Prime και από Netflix, και το gaming. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κινηματογράφο, τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Υπάρχουν δύο mode κινηματογράφου, ένα φωτεινός κινηματογράφος το ονομάζει, έχει βεβαίως ελληνικό μενού πρέπει να πούμε προβολές. Υπάρχει ο κινηματογράφος και ο φωτεινός κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος είναι το mode για τη νύχτα που χαμηλώνει τη φωτεινότητα της λάμπας και δίνει καλύτερη ζωή, δηλαδή δουλεύει σε οικονομία και δίνει εξαιρετική εικόνα. Στο φωτεινό κινηματογράφο μπορούμε να τον βάλουμε υπό συνθήκες σαν αυτές που είμαστε τώρα, δηλαδή με ανοιχτά παράθυρα, έντονο φως ηλιόλουστη μέρα, σηκώνονται τα lumens της λάμπας για να μπορούμε να βλέπουμε καθαρά ακόμα και σε φωτεινό περιβάλλον. Και η αλήθεια είναι, ενδεχομένως αυτό να μην φαίνεται από την κάμερα σωστά, ότι ακόμα και σε ένα πολύ φωτεινό δωμάτιο, και αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση και είναι ένα πολύ δυνατό χαρακτηριστικό του προβολέα αυτού, με πολύ φωτεινό δωμάτιο, σε πολύ φωτεινό δωμάτιο, με ηλιόλουστη μέρα, η εικόνα είναι εξαιρετική. Μπορεί δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο υψηλό mode, με όλα τα lumens που μπορεί να δώσει η λάμπα, να αντικαταστήσει εύκολα μία τηλεόραση. Ο προβολέας έρχεται για την Android TV του με δύο χειριστήρια. Υπάρχει το απλό χειριστήριο για τις βασικές λειτουργίες, είναι Bluetooth τα χειριστήρια και τα δύο, για τις βασικές λειτουργίες ελέγχου του προβολέα, των μενού του κτλ. Και υπάρχει ακόμα ένα remote control, το οποίο είναι μόνο για Android TV. Μπορείτε να το κάνετε pair με τον προβολέα και να χρησιμοποιείτε αυτό το χειριστήριο για τις επιλογές όλες για Netflix, Amazon Prime, YouTube κλπ. Και όλες τις άλλες λειτουργίες Android TV. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μας έκανε τρομερή εντύπωση αυτός ο προβολέας, ο EHTW5820, και στα δύο τεστ που τον υποβάλαμε, δηλαδή και στις ταινίες και στον κινηματογράφο, αλλά και στο gaming. Υπάρχει ένα mode που λέγεται δυναμικό, που σηκώνει στο full τη φωτεινότητα του προβολέα, δίνει όλα τα lumens, και μας έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο καταπληκτικά απέδιδε τα games. Είναι μοναδικό να παίζετε ένα παιχνίδι όπως το God of War που φαίνεται πίσω, σε 100, 120, 200 ίντσες. Υπάρχει πεντακάθαρη εικόνα, μπορείς να πας δίπλα στο πανί, πηγαίνουμε δίπλα στο πανί και δεν μπορείς να δεις pixel. Είναι 1080p, πολλοί θα πείτε 1080p σε PS5 παίζει αυτή τη στιγμή, το PS5 είναι συνδεδεμένο πίσω. Ναι, 1080p, όταν ο επεξεργαστής του πάνελ και το πάνελ το ίδιο είναι τέτοιας ποιότητας όπως είναι σε αυτό το μοντέλο, δύσκολα μπορείς να πεις ότι δεν θέλω να παίξω 1080p, θα πάω σε 4K. Είναι κορυφαίας ποιότητας η εικόνα που αποδίδει ο προβολέας αυτός. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι η διάρκεια ζωής της λάμπας. Η Epson δίνει 11 χρόνια ζωής στη διάρκεια της λάμπας, γιατί η λάμπα είναι ένα περιφερειακό, ένα component του προβολέα, το οποίο πρέπει να αλλάζεται μετά από κάποιο διάστημα. Οπότε, δίνοντας 11 χρόνια ζωής για μία ταινία την ημέρα, έτσι λέει η Epson, ότι με αυτόν τον προβολέα θα έχετε μία λάμπα που θα διαρκέσει 11 χρόνια αν βλέπετε μία ταινία την ημέρα, ξενιάζεται από το κόστος αλλαγής της λάμπας, που καμιά φορά οι λάμπες μπορούν να κοστίζουν 150, 200, 250 ευρώ αναλόγως με το μοντέλο. Τρίτο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό από τα θετικά, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τα θετικά, είναι ότι υποστηρίζει σύνδεση Bluetooth για soundbars και για headsets, που σημαίνει ότι αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από το πολύ καλό, πρέπει να πω βεβαίως, ενσωματωμένο ηχείο των 10W που έχει αυτός ο προβολέας, μπορείτε να το συνδέσετε μέσω Bluetooth με ένα soundbar αν έχετε ή με headsets. Εμείς δοκιμάσαμε ένα headset της SteelSeries που έχουμε με Bluetooth σύνδεση. Συνδέθηκε σε δευτερόλεπτα αμέσως, έγινε η ζευγοποίηση και είχαμε εξαιρετικό ήχο, χωρίς lag, από τον προβολέα προς τα ακουστικά μας. Και τέλος πρέπει να πούμε ότι αυτό το μοντέλο έχει πάρα πολλές επιλογές ρύθμισης της εικόνας, είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους προβολείς, ειδικά αν είναι μικροί προβολείς που δεν τοποθετηθούν μόνιμα σε κάποιο σημείο, αλλά μπαίνουν σε ένα τραπεζάκι ή τους βγάζουμε, ξέρω εγώ, σε μια ταράτσα όπως κάνουμε εμείς το καλοκαίρι κτλ. Και πρέπει συνεχώς να αλλάζουμε τις ρυθμίσεις μας. Έχει εξαιρετική ρύθμιση keystone στον οριζόντιο και στον κάθοδο άξονα, δηλαδή στο πώς θα στέκεται απέναντι από τον προβολέα, απέναντι από το πανί ο προβολέας και σε ποια γωνία είναι. Υπάρχουν ρυθμίσεις σε οριζόντιο κάθετο άξονα που λέγεται keystone ρύθμιση, και επίσης υπάρχει ένας διακόπτης στο επάνω μέρος που ρυθμίζει και την καθύψος προβολή, πέρα από τα ποδαράκια, έχει ένα ποδαράκι μπροστά με ειδικό μανταλάκι που το πατάς και
σηκώνεται και το αφήνεις στο μανταλάκι και κλειδώνεις το σημείο που θέλεις ώστε να πετύχεις ακριβώς την εικόνα που επιθυμείς. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία ρύθμισης της εικόνας και της γωνίας στην οποία θα είναι απέναντι από το πανί ο προβολέας. Οπότε αυτό είναι κάτι που το κάνετε πολύ γρήγορα, σε 1-2 λεπτά, ούτε 2 λεπτά, σε ένα λεπτό έχετε τελειώσει, ώστε να ρυθμίσετε την εικόνα εύκολα και πάρα πολύ απλά. Κλείνοντας, με τα θετικά, θα επαναλάβουμε την εξαιρετική ποιότητα εικόνας. Με 2700 lumens στο dynamic mode, ακόμα και σε ηλιόλουστο δωμάτιο, επαναλαμβάνουμε, βλέπετε κανονικότατα. Με χαμηλότερη φωτεινότητα σε σκοτεινό δωμάτιο, απόγευμα, βράδυ, κορυφαία ποιότητα εικόνας και στον κινηματογράφο και στο gaming, ακόμα και σε πάρα πολλές ίντσες. Εμείς είπαμε φτάσαμε μέχρι 100 και στο πανί εδώ που έχουμε. Τα αρνητικά. Οι προβολείς έχουν ανεμιστήρα που ψύχουν τη λάμπα η οποία δίνει την εικόνα βεβαίως. Δυστυχώς στο dynamic mode, στα δύο υψηλά mode, στο φωτεινό κινηματογράφο και στο dynamic mode, που σημαίνει ότι δίνει πάρα πολύ φως η λάμπα και ζεσταίνεται πάρα πολύ, ο ανεμιστήρας ακούγεται πάρα πολύ. Θα δείτε κιόλας και τις μετρήσεις που κάναμε. Και τέλος, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μόνο μία θύρα HDMI, που σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πάντα μόνο μία συσκευή ρηγμένη επάνω της, έναν player με ενδεχομένως να βάλει τις δικές σας ταινίες με USB. Δεν παίρνει USB, προσέξτε, εννοώ να βάλετε κάποια συσκευή που παίζει ταινίες και να ρίξετε ένα USB με τις δικές σας ταινίες επάνω, ένα USB stick. Μπορείτε να έχετε πάντα μόνο μία συσκευή επάνω της, μία κονσόλα, ένα Blu-ray player ή κάτι. Και επίσης, αν και αυτό είναι λεπτομέρεια, το πολύ ωραίο cover που υπάρχει από πίσω για να καλύπτει το ηχείο και το πίσω μέρος του προβολέα, όταν χρειαστεί να βάλεις HDMI είσοδο, να τη χρησιμοποιήσεις, ουσιαστικά αχρηστεύεται. Είναι κάποια επιλογή σχεδιαστική που μας παραξένεψε, να πω την αλήθεια, το ότι όταν πρέπει να βάλεις μια συσκευή επάνω, ουσιαστικά όλο αυτό το ωραίο cover που δείχνει σαν ηχείο, σαν δείχτη ηχείου, αχρηστεύεται. Υποθέτω ότι στην Epson είχαν κατά νου πως αυτός ο προβολέας λανσάρεται κυρίως ως Android TV προβολέας και όχι ως προβολέας που μπορείς να ρίξεις πάνω κάτι, δηλαδή τον βάζεις κάπου, συνδέεις με Wi-Fi και τον χρησιμοποιείς ως Android TV. Και φτάνουμε στο διατάφτα. Πόσο κοστίζει και αν αξίζει να πάρω έναν προβολέα αντί για μια τηλεόραση. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα βασικά. Ο EHTW5820 είναι ήδη διαθέσιμος από την Epson και διατίθεται στα καταστήματα με κόστος μεταξύ 1.100 και 1.200 ευρώ. 1.140 νομίζω είναι η προτινόμενη τιμή λιανικής. Είναι μια πολύ καλή τιμή για αυτά που προσφέρει, την τεχνολογία του και την ποιότητα της εικόνας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, το δίλημα που τίθεται, γιατί να πάρω προβολέα και όχι μια τηλεόραση 4K των 500-600 ευρώ, είναι προφανώς υποκειμενικό και πάντα σύμφωνο με τις ανάγκες του καθένα χωριστά. Αν και μιλάμε για ένα 1080p προβολέα, η αίσθηση που μπορεί να δώσει σε συνδυασμό με την κορυφαία ποιότητα εικόνας σε αυτές τις 100, 120, 150, 200 ή 300 ίντσες, αν έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε, δεν μπορεί να την αντικαταστήσει καμία τηλεόραση 4K, είτε είναι 50, είναι 55, είναι 65 ίντσων. Ναι, οι 4K τηλεοράσεις και ειδικά οι πιο ακριβές και πιο καλές παρουσιάζουν μια εικόνα απαράμιλη. Όμως, ο προβολέας έχει άλλο ρόλο. Έχει τον ρόλο της αίσθησης, να σου δώσει την αίσθηση του κινηματογράφου. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για αίσθηση κινηματογράφου, δηλαδή αυτές τις 100, 120, 150 ίντσες και ακόμα παραπάνω, στο gaming, όπως έχουμε τώρα πίσω εδώ. Όλα έχουν να κάνουν με το τι θέλετε. Αν έχετε χώρο, αν υπάρχει ένα σαλόνι που μπορείτε να βάλετε ένα πανί σαν αυτό εδώ ή ακόμα μεγαλύτερο και να δώσετε μια εικόνα από το Netflix, από το Amazon Prime, από το δικό σας player ή από την κονσόλα σας στις 120, 130, 150, 200 ίντσες, κατά την άποψή μας είναι μονόδρομος η επιλογή ενός προβολέα. Εφόσον υπάρχει και μια τηλεόραση βεβαίως. Αν έχετε μια τηλεόραση και σας καλύπτει για τις βασικές σας ανάγκες, η εμπειρία που θα πάρετε από έναν προβολέα γενικότερα και ειδικότερα από αυτόν, γιατί επαναλαμβάνουμε η εικόνα του είναι καταπληκτική,
δεν θα έχει προηγούμενο και η εμπειρία σας θα είναι μοναδική. Αυτή είναι η άποψή μας. Ελπίζουμε να σας δώσαμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω προβολέα, αλλά και γενικότερα τι μπορεί να προσφέρει ένας προβολέας και στον κινηματογράφο και στο gaming στο σπίτι σας. Ακόμα και αν δεν έχετε πάρα πολύ μεγάλο σπίτι, πρέπει να το πω αυτό. Το σαλόνι μας εδώ που γυρίζουμε αυτή τη στιγμή το βίντεο δεν είναι κανένα σαλόνι 100 τετραγωνικών, είναι ένα μικρό απλό σαλόνι διαμερίσματος. Και έχουμε στήσει, έχω κάνει μια ωραία πατέντα με το πανίκι πάνω στις βιβλιοθήκες και έχει γίνει το ιδανικό που θέλουμε. Και η εμπειρία και ζώντας με τον προβολέα και δοκιμάζοντας τρεις εβδομάδες τώρα είναι καταπληκτική. Όλη η οικογένεια έχει μείνει ευχαριστημένη. Και να παίζουμε και το God of War και το Res που παίζαμε πριν και το Tetris Connected. Τι εμπειρία ήταν αυτή να βλέπετε το Tetris Connected σε 120 ίντσες τα χρώματα να φεύγουν. Είναι μια εμπειρία μοναδική ο προβολέας. Θα προτείναμε για τους συνεφίλ και για τους gamers, τους hardcore gamers που θέλουν το κάτι παραπάνω, να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Περισσότερα στο www.gameover.gr για reviews παιχνιδιών, για επικαιρότητα και στα κανάλια μας, το κίτρινο και το μπλε, για τα live streams και για τα videos, video reviews, hardware reviews όπως ξεκινήσαμε τώρα και πολλά ακόμα. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Like και subscribe. Γεια σας.